μυαλό σας εις τη σκοπιμότητα των ευρωεκλογών. Δεν θέλουμε να είμαστε Δον Κιχώτες που βλέπουν φανταστικά πλεονάσματα στη θέση της ρημαγμένης ελληνικής οικονομίας και της ζωής όλων των Ελλήνων. Γιατί αυτό? Γιατί μόνο η γνώση, η στέρεη γνώση της πραγματικότητας είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Θέλετε ή δεν θέλετε ανοιχτά πανεπιστήμια? Σας απαντάμε. Θέλουμε ανοιχτά πανεπιστήμια με όλους τους εργαζόμενους στις θέσεις τους. Γιατί δεν περισσεύει κανείς? Οι τελευταίες τοποθετήσεις πολλών ομιλητών από τη συμπολίτευση, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα έλεγα ότι ξεπερνούσε η ικανότητα μυθοπλασίας ακόμα και αυτούς τους αδελφούς Γκριμ. Και αυτό γιατί μας παρουσίασαν ένα εξώκοσμο που λέγεται πρωτογενές πλεόνασμα. Από τη μέση και πάνω έχει τη μορφή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και μη επιστραφέτων φόρων, ενώ από τη μέση και κάτω μοιάζει με τις ακατάβλητες πολυτεχνικές ενισχύσεις και τα επιδόματα θέρμασης. Και αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα έλεγα ότι ο προϋπολογισμός σας είναι ένα υπόδειγμα δημιουργικής λογιστικής γραφής, εικονικής μάλιστα και φανταστικής λογοτεχνίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο Βίσμαρκ έλεγε ότι οι μεγάλοι πολιτικοί ακούν πριν από τους άλλους το μακρινό χλιμίντρισμα των αλόγων της ιστορίας. Εσείς όχι μόνο δεν ακούσατε ή δεν ακούτε χλιμίντρισμα, αλλά αφήσατε και αφήνετε και τα άλογα να περάσουν από πάνω μας. Και τώρα μας ζητάτε να πιστέψουμε τις υποδρομιακές προβλέψεις του προϋπολογισμού σας, ενός προϋπολογισμού μιας κοινωνικής συνεχιζόμενης καταστροφής, ενός εργασιακού μεσαίωνα. Και πρώτα απ' όλα, χθες στο πληροφοριακό σύστημα στην Εργάνη, εσείς βγάλατε τα στοιχεία. 277.532 σε σύνολο 1.371.450 εργαζομένων, δηλαδή ένα στους 5 εργαζόμενους του ιδιωτικού δικαίου, παίρνει έως 500 ευρώ μεικτά, δηλαδή 400 καθαρά. Ένα στους 5 εργαζόμενους εργάζεται από 1 έως 20 ώρες την εβδομάδα, με μερική απασχόληση ή εκπεριτροπή σε εργασία. Το 43,37% παίρνουν μέχρι 800 ευρώ μεικτά, σαν ανώτερη αμοιβή. Η μισθολογική βάση που ήταν παλιά, δηλαδή των 800 ευρώ μεικτά, τώρα έγινε μισθολογική οροφή. Παραλλάξατε το ρητό των πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος και το κάνατε παντός ανθρώπου μέτρων χρήμα. 350.000 νοικοκυριά χωρίς ρέμα, ενεργειακή φτώχεια. Οι διακοπές ρεύματος διπλασιάστηκαν, σύν 80% και σε όλα αυτά 1,5 δισεκατομμύριο ανεξόφλητες οφειλές. Αυτό όμως που με ανησύγησε και στις σημερινές πρωινές τοποθετήσεις βουλευτών της συμπολίτευσης είναι ότι κινήθηκαν σε πλήρη σύμπλευση με αυτό που πρότειναν οι βιομήχανοι και μάλιστα στέλεχος του ΙΟΒΕ και συνεργάτης του κ. Στουρνάρα για την πλήρη σύγκληση φορολογικών συντελεστών στο ύψος του 20% ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης και από το ύψος των εισοδημάτων. Αυτό που ονομάζουν γραμμική φορολόγηση, μια νέα αρχή. Πόσο κοστολογείται ένα παιδί που πεινάει? Πόσο ένα γέροντα που δεν μπορεί να ζεσταθεί? Το μεσήλικα που χάνει τη δουλειά του? Τους νέους της γενιάς της Peter Pan Generation που μεταναστεύει? Δεν σώζετε τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Σώζετε μόνο τους εαυτούς σας και τον περιβάλλον σας. Εκεί όμως που εσείς βλέπετε αριθμούς, εμείς βλέπουμε ανθρώπους. Εκεί όπου εσείς βλέπετε πλεονάσματα, εμείς βλέπουμε πόνο. Και για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μουίσνεξ, του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η λύση είναι στο σπάσιμο του φαύλου κύκλου, που είναι η λύση, η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε κοινωνίες όχι μόνο με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, θέλουμε κοινωνίες όπου όλοι ζουν με αξιοπρέπεια και με ένα επίπεδο κοινωνικής προστασίας και να νιώθουμε ασφαλείς για το μέλλον. Και ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι και η δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Μόνο η επένδυση στην εκπαίδευση εγγυάται σταθερή και αηφόρο ανάπτυξη. Η επένδυση στην παιδεία είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο εξόδου από την κρίση. Γιατί δεν υιοθετείτε την πρόταση των Υπουργών και του Συμβουλίου της Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου προτείνει στα μέλη κράτη να μην υπολογίζουν τις δαπάνες για την παιδεία στο έλλειμμα της χώρας? Δράτω με τις ευκαιρίες, κύριε Υπουργέ της Παιδείας,
να σας πω ότι δεν σας έφταναν τα 500 εκατομμύρια που μάλιστα περιφερειφθήκατε ότι κόπηκαν από την παιδεία. Προσθέτετε 266 εκατομμύρια επιπλέον. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως κατεφημισμό της αποκαλείται, στον χώρο της εκπαίδευσης για διετία, παρουσιάζονται στην εισηγητική έκθεση αυτή που εσείς δώσατε στον προϋπολογισμό με στόχο τη μείωση των δαπανών και οδηγούν κυρίως στη μετακύληση του μεγαλύτερου μέρους του κόστους εκπαίδευσης στους πολίτες και δεύτερο, στη σταδιακή υποκατάσταση της τυπικής εκπαίδευσης από τη μη τυπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα νοικοκυριά δαπανούσαν το 2008 5,2 δις που αντιστοιχούσαν όσο δαπανούσε και το κράτος για την παιδεία. Βέβαια, αυτό έχει στην πενταετή ύφεση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι δημόσιες δαπάνες είναι το ίδιο για την πρωτοβάθμια με το 2013, αλλά 81 εκατομμύρια λιγότερο ολοκληρώνουν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαρυντόπουλε, το καλοκαίρι σας είχα πει ότι θα έρθει Δεκέμβριος και τα σχολεία δεν θα λειτουργούν. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι αυτό είναι η σημερινή σκληρή πραγματικότητα. Στα ΕΠΑΛ, πανελλαδικά μαθήματα, δεν διδάσκονται. Οι μαθητές δεν διδάσκονται πανελλαδικά μαθήματα και είναι πρόβλημα το πώς θα εξεταστούν και οι καθηγητές είναι στα σπίτια τους με τις διαθεσιμότητες και την κινητικότητα που λέτε. Ωραία κινητικότητα και ωραία αποδοτικότητα. Πριν από ένα μήνα είχατε δεσμευτεί εδώ και είπατε «Δεσμεύομαι ότι αυτές εδώ οι απολύσεις, οι διαθεσιμότητες που βγάλατε τους εκπαιδευτικούς των επαγγελματικών ηλικίων, ότι δεν θα απολυθεί κανείς. Μπορείτε να μας το επαναλάβετε και τώρα». Και μη μας πείτε μόνο για το Υπουργείο Παιδείας. Έχετε δέσμευση ότι οι υπόλοιποι θα προφηθούν στο Υπουργείο Υγείας. Μπορείτε την ίδια δέσμευση να μας την επαναλάβετε και σήμερα. Και δεν μπορείτε από τη μια μεριά να δίνετε την αριστεία και από την άλλη μεριά ο καθηγητής να κρατάει το χαρτί της διαθεσιμότητας. Και ένα σημαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η στρατηγική του φόβου. Στο 40-93 γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ψηφίστηκε ότι οποιοδήποτε δημόσιος υπάλληλος και η εκπαιδευτική βέβαια, αν παραπευθούν για οποιοδήποτε λόγο στο πειθαρχικό, τίθεται σε αυτόματη αργία. Φέρατε εσείς οι ίδιοι της συμπολίτευσης και εμείς ξεχωριστά να καταργηθεί αυτή η διάταξη, να τροποποιηθεί. Γιατί είναι αντισυνταγματική και είναι αντίθετη και προς το τεκμήριο της αθότητας. Πότε θα αλλάξει αυτό? Γιατί επενδύεται σε μια βιομηχανία κατασκευής επιόρκων? Δεν θα πρέπει να το σταματήσετε. Η δημόσια μηχανή δεν δουλεύει και από το φόβο. Ποιος θα βάλει την υπογραφή? Με μια καταγγελία. Κύριε Συνάδελφε, ολοκληρώστε. 8 λεπτά έχετε φτάσει. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, και τελείωσε. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Όμως σήμερα με την πολιτική σας ακόμα συνεχίζετε να σκοτώνετε τα όνειρα της νέας γενιάς. Όμως η νέα γενιά κρίνει και διεκδικεί. Και εμείς δεν θα σας αφήσουμε να θυσιάσετε άλλους νέους για την ευμάρεια των ασίδωτων αγορών. Οι τοκογλύφοι σας πρόσφεραν το πιθάρι της Πανδώρας στο μνημόνιο και εσείς το ανοίξατε πρόθυμα. Τώρα όμως είναι η ώρα να βγει έξω η ελπίδα. Και η ελπίδα είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίδα είναι η οικονομία να υπηρετεί την παιδεία, την κοινωνική προστασία, τον πολιτισμό και την αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ. Το λόγο...